Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Τους λόγους για τους οποίους μετακινήθηκε η κυρία Γουναρίδου από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο τμήμα παιδείας, ζήτησε να μάθει κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία και γνωστοποίησε πως η εισήγηση που ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια ο Δήμος των Σερών δεν πέρασε. Ο Δήμαρχος της απάντησε πως μπορεί να κάνει όσες μετακινήσεις θεωρεί απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, υπογραμμίζοντας πως οι υπηρεσίες πρέπει να κινούνται νόμιμα και γρήγορα. Απαντήσεις γύρω από το θέμα της μετακίνησης της κυρίας Γουναρίδου από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σερών και της δικαίωσής της από το άρθρο 152, όπως και του κυρίου Λευτέρη Κατριτζόγλου, ζήτησε η Δημοτική Σύμβουλος Αντιπολίτευσης Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία αποκάλυψε ότι στην Οικονομική Επιτροπή δεν πέρασε η εισήγηση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατριτζόγλου για την προσφυγή του Δήμου στα διοικητικά δικαστήρια. Και δεν πέρασε σύμφωνα με την ίδια, καθώς ήταν πολιτική η απόφαση της μετακίνησης και αφορούσε απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα με την ίδια δεν δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις. Το αιτιολογικό της συγκεκριμένης απόφασης έχει να κάνει με την αιτιολογία, με το ότι οι αποφάσεις αυτές, οι αποφάσεις Δημάρχου ήταν αναιτιολόγητες. Ρώτησα και στην Οικονομική Επιτροπή, φυσικά πώς είναι που κάνω απάντηση, αλλά θα ρωτήσω ευθέως και εσάς, κύριε Δημαρχέ, ποιος ήταν ο λόγος, ο οποίος δεν αποτυπώθηκε σε αυτές τις αποφάσεις, για τον οποίο επιλήθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες θέσεις και οι συγκεκριμένες είναι κέρδιες για την καθημερινή λειτουργία του Δήμου και νομίζω ότι ως σώμα θέλουμε να έχουμε μια ενημέρωση και οφείλουμε να μας ενημερώσει. Οπότε θα ήθελα να μας εξηγήσετε τα αίτια και τον λόγο για τον οποίο δεν αποτυπώθηκε συγκεκριμένη απόφαση. Ο Δήμαρχος Σερών, απαντώντας, τόνισε πως ως αρμόδιος του προσωπικού έχει το δικαίωμα να κάνει όσες μετακινήσεις θεωρεί απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, υπογραμμίζοντας πως όλα πρέπει να γίνονται νόμιμα και γρήγορα. Άρα είναι αναφέρει το δικαίωμα του Δήμου να κάνει την προσφυγή του για μια απόφαση η οποία, όπως σας είπα, κρίθηκε και κρίθηκε από την περιφέρεια και αφορά την λειτουργική επάρκεια του Δήμου. Ο Δήμαρχος ως ο αρμόδιος υπεύθυνος του προσωπικού έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να κάνει όλες τις μετακινήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έγιναν και όποιες αυτές μετακινήσεις. Το μόνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα πράγματα να πηγαίνουν γρήγορα και νόμιμα και τα δύο. Όχι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Γιατί και το ένα μόνο του το νόμιμο ή μόνο του το γρήγορο είναι επικίνδυνα για και για τη Δημοτική Αρχή και για τη λειτουργία του Δήμου. Πρέπει να γίνονται και τα δύο, ούτως ώστε να εξυπηρετείται η φιλοσοφία και του Δήμου, αλλά και και του νομοθέτη. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, αυτός και μόνο αυτός είναι ο λόγος των μετακινήσεων οι οποίες γινόταν και θα γίνουν. Ο κύριος Χρυσάφης, απαντώντας προς την κυρία Μητλιάγκα, τόνισε πως ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα των αλλαγών και το εάν είναι σύνομη η πράξη του ή όχι, θα το κρίνει το διοικητικό εφετείο, με την ίδια να δηλώνει ανικανοποίητη από την απάντηση που έλαβε. Ο Δήμαρχος ως διοικητικός προϊστάμενος, από εκεί πέρα, το αν είναι σύνομες ή όχι αποφάσεις του Δημάρχου, θα κρυθούν στο κομμάτι του εφετείου. Τώρα, εμένα δεν μου απαντήσατε στην ερώτησή μου. Γιατί εγώ άλλο ρώτησα. Το δικαίωμά σας να κάνετε τις μετακινήσεις δεν το αμφισβήτησε κανένας. Εκείνο που ρώτησα είναι για την αιτιολογία που λείπει. Να ενημερώσετε το σώμα ποια ακριβώς ήταν η αιτία. Σας εξηγώ ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί λόγοι. Αν δεν το κατανοείτε, το δικαίωμά σας. Έτσι, να πω το εξής μονάχα, τη διαδικασία τη γνωρίζετε και τον κανονισμό επίσης τον γνωρίζετε. Φυσικά. Λοιπόν, γίνεται ερώτηση, δίνεται απάντηση, δεν γίνεται περαιτέρω διαλογική συζήτηση του θέματος. Σας παρακαλούσα λοιπόν και εσάς και οποιονδήποτε άλλο.
Ναι στην πρόταση του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτη, τμήμα τη Οδού Ιώνος Δραγούμη να μετονομαστεί σε Μητροπολίτη Μαξίμου, είπε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Από πλευρά τη παράταξη Φωτιάδη, η κυρία Μητλιάνγκ ανέφερε πως το αιτιολογικό τη απόφαση πρέπει να είναι πολύ καλά δομημένο, ώστε η πρόταση να γίνει δεκτή από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η απόφαση θα πάει στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωή και στο Τοπικό Συμβούλιο και θα ξαναγυρίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Η τελική απόφαση θα πάρθει από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Στράκη. Είναι σίγουρο ότι και η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι οι περισσότεροι είχαν σκοπό άμεσα να τηρήσουν τη μνήμη του Μητροπολίτη Μάξιμου. Πέρα τώρα προέκυψε η πρόταση της Εκκλησίας του Μητροπολίτη Θεολόγου, ο οποίος το ζητάει αυτό με συγκεκριμένο τρόπο και προτείνει να αλλάξουμε το τμήμα της Οδού Ιώνος Δραγούμη, από την παλιά Μητρόπολη που αναλαμβάνει τρεις εκκλησιαστικούς χώρους. Ομόφωνα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών παρά τις πολλές απουσίες η πρόταση του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου προς τον Δήμο, ώστε τμήμα της Οδού Ίωνος Δραγούμη να μετανομαστεί σε Μητροπολίτη Μαξίμου, με τον Δήμαρχο να διευκρινίζει πως δεν θα αλλάξει όλη η οδός, αλλά μόνο το κομμάτι από την παλιά Μητρόπολη έως και την Οδό Εξοχών. Όχι για κατάργηση και αντικατάσταση της οδού Ιώνος Δραγούμη με την προτινόμενη οδό με τον Πολίτη Μαξίμου, αλλά με το ονομασία ενός κομματιού, ενός τμήματος, του τελευταίου τμήματος της Ιώνος Δραγούμη. Παραμένει η οδός Ιώνος Δραγούμη από το τετράγωνο του σχολείου του πρώτου γυμνασίου μέχρι και το τετράγωνο της... Κάτσε πανταζή. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια έχουμε την πρόταση αυτή που ακούσατε. Φυσικά αυτό, πέραν, θα σας πει ο κύριος, που σας είπε και ο κύριος Πρόεδρος, πέραν της έγκρισης σε δεύτερο βαθμό από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αν προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε και την έγκριση, θα χρειαστεί να υπάρξει και έγκριση από την Επιτροπή. Που είναι μια άλλη διαδικασία, και δεν ξανήξαμε από αυτή που εμείς ερωτούμε. Από πλευράς παράταξης Φωτιάδη, κυρία Μητλιάνγκα, αυτό που επισήμανε στη Δημοτική Αρχή είναι πως πλέον οι νόμοι για μετονομασίες οδών έχουν αυστηροποιηθεί και θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι ώστε να γίνει δεκτή μια μετονομασία. Ανέφερε δηλαδή πως το αιτιολογικό της απόφασης πρέπει να είναι πολύ καλά δομημένο. Τόνισε δε πως η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη συμφωνεί πως υπάρχει σκοπιμότητα για την μετονομασία. Νομίζω ότι την πρόθεση της τιμής υπέβαλε πολύ καλά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά δεν θα ήταν σωστό από την πλευρά μας να πάρουμε μια απόφαση η οποία δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει δεκτή από την αποκεντρωμένη, όπως επισημάνατε κι εσείς. Και επειδή πραγματικά υπάρχουν αποφάσεις μετονομασίας οι οποίες έχουν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη, ήθελα να ρωτήσω αν ψάξατε εντελεχώς η νομική υπηρεσία, κύριε Κατριτζόπουλο, για το πώς ακριβώς μπορεί και πρέπει να γίνει αυτή η αποκεντρωσία, η μετανομασία, συγγνώμη. Και επίσης να ρωτήσω ποια είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής επί τούτου. Γιατί στην εισήγηση δεν υπάρχει πρόταση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το αν πρέπει να γίνει η μετανομασία. Καταρχά, θα πούμε ότι η πρόταση τη Δημοτική Αρχή εκπέμπεται και από τον εισηγητή τη θέματο, τον κ. Λιτοπάτη, οι οποίοι είμαστε, το βάζουν το θέμα για την μετονομασία. Άρα, αυτή είναι η πρότασή μα. Με το κομμάτι αυτό, η πρότασή μα είναι η μετονομασία από την. Από το τετράγωνο της παλιάς Μητρόπολης και πάμε. Τώρα και το άλλο, το θέμα. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να προδικαστούν. Δεν μπορεί να προεξοπληθεί μια απόφαση της επιτυπωμένης πρωτού παθεί. Εδώ ερχόμαστε, παίρνουμε την απόφαση, εδώ είναι το όργανο το πολιτικό, δίνει ένα πρώτο στίγμα, παίρνει την απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο, επανέρχεται εδώ για την επιβεβαίωση του θέματος αφού και το Τοπικό Συμβούλιο, αν το Τοπικό Συμβούλιο συμφωνήσει. Και από εκεί και πέρα. Έπειτα η δουλειά της αποκεντρωμένης να κάνει αυτή τη δικιά της αξιολόγηση επί τη βάση της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προδικαστεί ούτε μπορεί να οριμάσει. Εδώ είμαστε να λάβουμε όλοι μας την ευθύνη της απόφασής μας, ο καθένας έχοντας δικαίωμα να εκφράσει τη διαφορετικότητα.
Ως επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Πρωτοβουλία Ερέων, ο Ηλίας Γκότσης δήλωσε πως έχει σκοπιμότητα η συγκεκριμένη μετονομασία, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονται πολλές εκκλησίες, όπως και ο τάφος του Μακαριστού Μαξίμου. Η μετονομασία αυτού του τμήματος συνάδει με το όρο εγχείρημα. Εγώ θα πω ότι θα μπορούσε να είναι μια άλλη ανεξάρτητη οδό που να την ονομάσουμε Μητροπολίτου Μαξίμου. Όμως είναι πιο κατάλληλο αυτό το τμήμα. Και θα σας πω γιατί είναι πιο κατάλληλο αυτό το τμήμα. Διότι εκεί υπάρχουν μια άλλη Θεοδόρια. Εκεί υπάρχει ο τάφος του Μαξίμου. Προχωρώντας προς την εξοχόν, συναντάμε την Αγία Παρασκευή Εκκλησία, συναντάμε το προδρομούδιο Εκκλησία, άρα υπάρχει άλλη σχέση του ονόματος με όλο το σύστημα που επικρατεί. Τέλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επίσης ανακοίνωσε στο Σώμα την φάση στην οποία βρίσκεται η υπόθεση δημιουργίας του νέου δικαστικού μεγάρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023 να έχουμε και προσωρινό ανάδοχο. Ο διαγωνισμός του δικαστικού μεγάρου, μεταξύ των οποίων και το δικαστικό μεγάρο των Σερών, βρίσκεται στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Στη συνέχεια θα συζητηθούν δεσμευτικές προσφορές για το έργο εντός του δευτέρου τριμήνου του 2023 και θα γνωρίσουμε τον προσωρινό ανάδοχο. Συνεπώς, αναμένεται να έχουμε προσωρινό ανάδοχο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2023, αυτά σε σχέση με την εξέλιξη του δικαστικού μεγάλου συλλόγου, που ακολουθεί βέβαια την εξέλιξη και των υπόλοιπων δικαστικών μεγάλων, όπως. Έως και το τέλος Φεβρουαρίου θα μπορούν τα παντρεμένα ζευγάρια να δηλώσουν στους λογιστές τους πως θέλουν να υποβάλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. Η γνωστοποίηση της επιλογής για την υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από τουλάχιστον ένα εκ των δύο συζύγων. Εντός της προθεσμίας διαφορετικά θα υποβάλλεται κοινή δήλωση. Η κυρία Νησιούδη, πρόεδρος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Σερών, ξεκαθαρίζει πως η υποβολή ξεχωριστής δήλωσης δεν σημαίνει μείωση εισοδήματος και δικαίωμα επιπλέον επιδομάτων ή φοροαπαλλαγής. Από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι έγγαμοι φορολογούμενοι να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων φορολογίας εισοδήματος του έτους 2021. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης. Υπάρχει μία εφαρμογή της ΑΔΕ η οποία ανοίγει Ιανουάριο με Φεβρουάριο. Δυστυχώς, αυτή είναι μια εφαρμογή στην οποία οι πολίτες μπορούν να μπουν μέσα και να δηλώσουν ότι φέτος, στη φετινή φορολογική δήλωση, αυτή που θα υποβάλουμε την Άνοιξη, επιθυμούν να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση με τον σύζυγο ή τη σύζυγό τους. Δυστυχώς, η εφαρμογή αυτή κλείνει τέλος Φεβρουαρίου. Πολύ δηλαδή πριν την ώρα που θα έρθουν σε εμάς τους φοροτεχνικούς να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση, να συζητήσουμε για την φετινή τους οικογενειακή κατάσταση ή τους λόγους για τους οποίους προσωπικά επιθυμούν να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Δεν είναι για το παρελθόν έτος όμως. Όχι, δεν είναι για το παρελθόν. Είναι για τη φορολογική δήλωση, την οποία το επόμενο χρονικό διάστημα, για την επόμενη φορολογική δήλωση που θα υποβάλουμε. Άρα είναι πολύ νωρίς. Μπορεί δηλαδή κάτι να γίνει, οπότε όταν θα υποβάλουν φορολογική δήλωση, θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο ζευγάρι το οποίο είναι σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δηλώσει στο σύστημα της ΑΔΕ ότι επιθυμεί να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Δυστυχώς, όταν θα έρθουν για φορολογικές δηλώσεις, το σύστημα αυτό θα έχει κλείσει πλέον. Η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από τουλάχιστον έναν εκ των δύο συζύγων, πάντα μέσα στις προθεσμίες. Διαφορετικά, θα υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση. Όσοι λοιπόν θέλουν να υποβάλουν για τους δικούς τους λόγους ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, πρέπει να το γνωστοποιήσουν στον λογιστή τους τώρα, δηλαδή έως και το τέλος Φεβρουαρίου, γιατί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα είναι αργά. Περισσότεροι, ακόμα και αυτοί που κάθε χρόνο, εδώ και χρόνια είναι σε διάσταση, δεν έχουν βγάλει δηλαδή διαζύγιο και θέλουν να κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις, κάθε χρόνο το ξαναδηλώνουν. Γιατί πιθανότατα να έχει ξαναλλάξει αυτό, αφού δεν έχουν βγάλει διαζύγιο. Εάν κάποιος είναι σε διάσταση τον Απρίλιο,
και δεν έχει υποβάλει μέχρι τότε φορολογική δήλωση και είναι τότε με τον σύντροφό του, τι κάνει? Δεν μπορεί να κάνει ξεχωριστή δήλωση, θα πρέπει να κάνει κοινή δήλωση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι άδικο και ότι το Υπουργείο θα έπρεπε ίσως να έχει ανοιχτό αυτό το σύστημα, να μας δίνει το δικαίωμα την ώρα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να δηλώσουμε αν θέλουμε να κάνουμε κοινή ή ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το έχετε προτείνει στο Υπουργείο? Έχουμε αναφέρει αυτό και πολλά άλλα, αλλά για κάποιους λόγους πιθανότητα να είναι τεχνικοί οι λόγοι, αλλά θεωρώ ότι τεχνικά ζητήματα καθημερινά τα λύνουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε ίσως να λυθεί, για κάποιους λόγους δεν έχει λυθεί. Οι φορολογικές δηλώσεις πότε αναμένεται να ανοίξουν φέτος? Τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, πιθανότατα να ανοίξουν. Εμείς δεν θέλουμε απλά να ανοίξουν. Θέλουμε όταν θα ανοίξουν το σύστημα να είναι έτοιμο. Διαφορετικά, απλά περνάνε οι μέρες, περνάει η προθεσμία και εμείς δεν μπορούμε να υποβάλουμε και μετά μας μένει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνών ΣΕΡΟΝ, κυρία Σίλβια Νησιούδη, ενημερώνει όλο τον κόσμο πως με την υποβολή της ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης δεν σημαίνει πως μειώνεται και το εισόδημα και δεν μπορούν να δικαιούνται τα μέλη οποιοδήποτε επίδομα επιπλέον από αυτό που λαμβάνουν ή να έχουν κάποια φοροαπαλλαγή. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που μπερδεύονται και θεωρούν ότι υποβάλλοντας ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα έχουν κάποια φοροαπαλλαγή ή τα εισοδήματά τους δεν θα συναθριστούν όταν θα έρθει η ώρα να καθαριστούν τα επιδόματα. Δεν υπάρχει ούτε φορολογικό όφελος, ούτε επιδοματικό όφελος. Όταν θα έρθει η ώρα να βγει η εκαθάριση για να βγουν τα σύνολα των επιδομάτων που θα λάβουν, συναθρίζονται οι δύο φορολογικές δηλώσεις. Είναι δηλαδή καθαρά για προσωπικούς λόγους, εφόσον υπάρχει διάσταση ή κάποιες περιπτώσεις κάποιων πολιτών που θέλουν να δηλώσουν φορολογική κατοικία σε κάποιο άλλο μέρος για να πάρουν κάποια εντοπιότητα ή κάποια μετάθεση κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε κάποιες τέτοιες κινήσεις προκειμένου να δηλωθεί από το Ε1 ότι είναι άλλη η κατοικία τους. Νηπτήρες στο δημοτικό στάδιο Σερών και στο κλειστό γήπεδο του αθλητικού πάρκου της Ομόνιας έσπασαν άγνωστοι. Τα δύο περιστατικά βανδαλισμού που σημειώθηκαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις προκαλούν προβληματισμό στον οργανισμό και στο Δήμο των Σερών. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Γιάννης Γάτσιος, μιλώντας στην εκπομπή 2 ώρες μαζί, κάλεσε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις να είναι προσεκτικοί, γιατί όπως τονίζει ο οργανισμός και ο Δήμος Σερών κάνουν προσπάθεια προκειμένου με τα λιγοστά χρήματα που διαθέτουν να τις συντηρούν. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν ότι ο νεπτήρας ήταν σπασμένος στο πάτωμα. Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, όπως σας είπα, δεν αναφέρθηκε και από κάποιους. Προβληματισμός και αγανάκτηση επικρατεί για το περιστατικό βανδαλισμού στο δημοτικό στάδιο των Σερών. Άγνωστος έσπασε έναν νηπτήρα στις τουαλέτες του σταδίου που βρίσκονται κάτω από τις κερκίδες. Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Γιάννης Γάτσιος βρέθηκε σήμερα το πρωί στο σημείο και συνομίλησε με τους υπαλλήλους του δημοτικού σταδίου, οι οποίοι και του ανέφεραν ότι το προηγούμενο διάστημα δεν παρατηρήθηκαν ρογμές στον τοίχο που είχαν ως αποτέλεσμα να αποκολληθεί ο νηπτήρας. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι κανένας από αυτούς που χρησιμοποιούν τις τουαλέτες δεν ανέφερε το παραμικρό για το συμβάν στους υπαλλήλους του σταδίου. Πώς ακριβώς έγινε αυτό με υπαλλήλους εκεί του σταδίου που συνομίλησα σήμερα το πρωί, ναι. Δεν αναφέρθηκε κάτι σε αυτούς από τους ανθρώπους που αθλούνται στο χώρο του σταδίου, αλλά και δεν είχε διαπιστωθεί τις προηγούμενες ημέρες να υπάρχει κάποια χαλαρότητα στον νηπτήρα ή οτιδήποτε. Τώρα δεν μπορώ να εξηγήσω και ακριβώς και εγώ το τι έγινε και έφυγε από τη θέση του νηπτήρα, έσπασε και έπεσε κάτω. Αν έγινε από κάποιον από τους ανθρώπους εκεί, εσκεμένα δεν θέλω να το σκεφτώ κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη δεν υπήρχε και κάποιο πρόβλημα. Άρα δηλαδή δεν υπήρχαν εκεί στα πλακάκια ρογμές που πιθανόν να δημιούργησαν το πρόβλημα και να αποκολλήθηκε ο νηπτήρας? Όχι, όχι. Από την συνομιλία που είχα σήμερα με ανθρώπους του σταδίου δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, αυτό τουλάχιστον μου είπαν, αλλά και από την άλλη δεν αναφέρθηκε και στους ίδιους ότι έγινε η συγκεκριμένη ζημιά. Την ανακαλύψαν πηγαίνοντας να καθαρίσουν τον χώρο εκεί της τουαλέτας. Ο κύριος Γάτσιος ανέφερε ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και στο κλειστό πάρκο της Ομόνιας. Παρόμοιο περιστατικό, πάλι με νηπτήρα, ναι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και στο κλειστό της Ομόνιας. Δηλαδή, τι και κάνατε? Εκεί ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Βρέθηκε ο νηπτήρας να έχει αποκολληθεί και να έχει πέσει στο χώρο εκεί της τουαλέτας. Τώρα, και εκεί το ίδιο, δεν αναφέρθηκε από κάποιον, βρέθηκε από τους υπαλλήλους που μπήκαν να καθαρίσουν τον χώρο.
Τώρα, το τι ακριβώς συνέβη δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν ήταν κάποιος μπροστά, αλλά σίγουρα έγινε από κάποια απροσεξία, ας το πούμε, και όχι εσκεμμένα. Ο ίδιος καλεί τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις να είναι προσεκτικοί και να μην προβαίνουν σε βανδαλισμούς. Γιατί, όπως τονίζει, ο οργανισμός και ο Δήμος Ερών κάνουν προσπάθεια προκειμένου με τα λιγοστά χρήματα που διαθέτουν να τις συντηρούν. Αυτό που εγώ ήθελα να πω στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του οργανισμού, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σερών, δεν θα το έλεγα ότι είναι από το σύνολο, από κάποιους ελάχιστους, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στη χρήση αυτών των εγκαταστάσεων, γιατί από την πλευρά του Δήμου, από την πλευρά του οργανισμού γίνεται ένας αγώνας. Όπως γνωρίζετε, οι εγκαταστάσεις όλες είναι πάρα πολύ παλιές και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με τα λίγα χρήματα που διαθέτουμε, να τις συντηρούμε και να τις έχουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μετά από 3 χρόνια αναμονής λόγω κορονοϊού, τα μέλη του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Σερών κατάφεραν και πάλι να ανταμώσουν με αφορμή την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας μέσα στο κατάμεστο γνωστό κέντρο εκδηλώσεων στο νέο Σούλι των Σερών. Οι συνταξιούχοι επαγγελματίες αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος, διασκέδασαν και έθεσαν τις βάσεις για νέες διεκδικήσεις. Άσαν την γυναίξη δεν οφθόγκο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας. Άκρος επιτυχημένη για ακόμη μια χρονιά και με μεγάλη συμμετοχή όλων των μελών, η κοπή βασιλόπιτας του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ Νομού Σερών, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Οικογενειακό Κέντρο Κομπολόη. Την πίτα έκοψαν 2 ιερείς της Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης, με τον ιερέα του Νέου Σουλίου, πατέρα Γεώργιο Παντούση, να μεταφέρει τις ευχές του σεβασμιωτάτου προς όλους. Τέτων όλων υπερούσιε όντως την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο ικτήρμον. Εκ μέρους του λοιπόν έχετε την πατρική του χάρη και την πατρική του ευλογία. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα εκδράτη καλώς πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά. Ένα από τα πρώτα κομμάτια πήγε στον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος έκανε και τα παράπονά του για τις χαμηλές συντάξεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, ελπίζοντας πως οι αυξήσεις που έρχονται θα είναι ικανοποιητικές. Να είστε γεροί, δημιουργικοί και δυναμικοί. Και πρόεδρε, δεν χρειάζεται όπως είπες μόνο ευχές, χρειάζεται και αυξήσεις. Και πρέπει σε αυτό το θέμα, γιατί ξέρω και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, όλοι χρυσοπληρώσατε όλη την περίοδο αυτή, 30 και 40 και να μην πω περισσότερα χρόνια, και πρέπει το ελληνικό κράτος να έχει απάντηση και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει. Ελπίζω και εύχομαι και εγώ, γιατί καλά είναι τα λόγια αλλά και οι πράξεις καλύτερες. Εγώ εύχομαι υγεία, να είστε δυνατές, δυνατοί και να συνεχίσουμε μαζί. Καλή χρονιά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαρίστησε όλα τα μέλη του που για ακόμη μια φορά έδωσαν το παρόν και συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή γιορτή. Σήμερα είναι χαρά και γιορτή για το Σωματείο, γιατί εδώ και 2 χρόνια είχαμε λείψει από αυτές τις εκδηλώσεις. Σήμερα είναι η γιορτή μας, είναι η χαρά, θα γιορτάσουμε και χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Χαίρεστε που έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό εξυπακούεται. Επιτέλους, μετά από 3 χρόνια, λόγω της πανδημίας και της απαγόρευσης φυσικά, φέτος τα πράγματα, αφού πλέον είναι ελεύθερα, μπορούμε να συνεορτάσουμε την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτάς μας. Να δώσουμε τις ευχές μεταξύ μας για υγεία και προπαντός για ειρήνη, γιατί έχουμε ένα κακό γείτονα που η ειρήνη κινδυνεύει. Πάντως εσείς τέτοιες μέρες δεν σκέφτεστε κάτι κακό, όλο καλά
Εμείς γι' αυτό ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τις ευχές να περάσουμε καλά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σχεδόν όλα τα μέλη του Σωματείου έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας, καθώς είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανταμώσουν και να ανταλλάξουν ευχές. Την Πέμπτη, τα μέλη του Σωματείου έχουν και την γενική του συνέλευση στο Επιμελητήριο των Σερών. Το φλουρί έχουμε φέτος τρία. Το ένα το δώρο βάζει το Σωματείο. Είναι μια τηλεόραση 32 ίντσες. Το δεύτερο βάζει ο Δήμος. Ο Δήμος και το τρίτο ο Περιφερειάκης, ο Παναγιώτης. Ο... Από παντού πήρατε, δεν έχετε παράπονο. Εντάξει, να τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είναι καλά. Να σας προσέχουν. Μας προσέχουν, δεν έχουμε παράπονο, εντάξει. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, χαρά σε όλες τις οικογένειες. Σήμερα, μετά από 2 χρόνια απραξίας λόγω του COVID, κόβουμε τη βασιλόπιτά μας. Μας αξίωσε ο Θεός να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους επισήμους που ήρθαν. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε, ήθελα να σας πω ότι μεθαύριο, την Πέμπτη, 26 του μηνός, θα κάνουμε την ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου μας στον τρίτο όροφο του Επιμελητηρίου στην αίθουσα Χριστίδης. Εκτός από το δώρο του Δήμου Σερών στην Βασιλόπιτα, η κυρία Πάνου, αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας και υγείας, ανακοίνωσε παράλληλα ένα εντελώς δωρεάν πρόγραμμα ενδοσκοπικών εξετάσεων. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συνταξιούχους μας, αυτά τα τιμημένα γυρατιά, να συνεχίσουν να είναι δραστήριοι και να προσφέρουν. Εμείς σήμερα εδώ, ως Δήμο Σερών, εκ μέρους του Δημάρχου, θα ανακοινώσουμε μια καινούργια συνεργασία μεγάλη, ένα εντελώς δωρεάν πρόγραμμα για όλους τους συνταξιούχους που είναι εγγεγραμμένα μέλη στο σωματείο τους, σε συνεργασία με την εταιρεία ενδοσκοπική, όπου εντελώς δωρεάν θα κάνουν κάποιες εξετάσεις, υπερυπογραφήματα, αυτομάτως, με την εγγραφή τους και μόνο, για την ανέβρεση προβλημάτων υγείας που τυχόν υπάρχουν, υπερήχους άνω κάτω κοιλίας, με ένα απλό τηλεφώνημα. Δηλαδή θα τηλεφωνούν την Τρίτη και την Τετάρτη θα γίνει το υπέρηχος από ακτινοδιαγνώστη. Είναι ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την ενδοσκοπική, η οποία παρέχει και τους υπερηχογράφους, οι οποίοι έχουν έρθει ήδη στο κέντρο πρόληψης του Δήμου Σερών και θα συμμετέχουν και ακτινοδιαγνώστες της πόλης μας, τους οποίους θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου ετήσιος χορός του Συλλόγου Σαρακατσανέων Νομού Σερών ο Κατσαντώνης. Μέλη και φίλοι του Συλλόγου συμμετείχαν στην εκδήλωση παράδοσης και πολιτισμού με το Σαρακατσάνι Κογλέντι να κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χρώμα σαρακατσάνικου πολιτισμού και σαρακατσάνικης παράδοσης πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Σαρακατσανέων Νόμου Σερών ο Κατσαντώνης. Αίθουσα δεν έπεφτε καρφίτσα, καθώς όσοι γνωρίζουν από Σαρακατσάνι Κογλέντι ξέρουν πως ο χορός κρατά μέχρι το πρωί. Τέλεια, τέλεια. Και εσύ είσαι Σαρακατσάνος. Σαρακατσάνος του Κορδελιού είμαι, από Σαβραετό. Να έχουμε ένα καλό γλέντι, να περάσουμε όλοι καλά μέχρι το πρωί, να γλεντήσουμε. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, να είμαστε πάντα καλά. Κάνετε πάντως γλέντι εσείς γνωστά. Πολύ, πολύ, πολύ. Όλοι θα περάσουν καλά σήμερα, αυτό είναι υπόθεση. Όλοι. Μέχρι και εσείς. Όλοι, τέλεια, τέλεια. Ήμασταν κλεισμένοι πάρα πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά δεν είμαι Σαρακατσάνος. Είμαι και εγώ από το Κορδελιό. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα και ελπίζω να καταδείξει πολύ το γλέντι. Σ' αρέσει το Σαρακατσάνικο γλέντι παρότι δεν είσαι Σαρακατσάνος. Ναι, ξεκίνησα να χορεύω στο σύλλογο του Κορδελιού όταν ήμουν 4-5 χρονών. Με είχε πάει ο μπαμπάς από μωρό. Εμείς καρακούνιδες είμαστε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Φημίζεται για τα γλέντια της, πάρα πολύ ωραία. Είσαι Σαρακατσάνος. Εγώ είμαι και εγώ από το Κορδελιό, Σαρακατσάνος, με τα ωραία τα γλέντια. Από εκεί είμαι.
Σήμερα πάντως βλέπω ότι υπάρχει καλή διάθεση. Σίγουρα, σε αυτά τα γλέντια πάντα υπάρχει καλή διάθεση, να περνάμε ωραία πάντα, πάντα. Ήταν μια μοναδική σαρακατσάνικη βραδιά στο κοσμικό κέντρο Πέτρος και Μένια, το οποίο γέμισε από σαρακατσάνους αλλά και φίλους των σαρακατσανέων. Όλοι απόλαυσαν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου και στη συνέχεια γλέντισαν μέχρι πρωίας. Μετά από 2 χρόνια απουσίας, πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει, θέλει να γλεντήσει. Και σαν αγλέτη που κάναμε το φθινόπωρο, μας θύμισε πάλι με πάρα πολύ μεγάλη παρουσία κόσμου. Το ίδιο σήμερα διαπιστώσετε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης τα παιδιά μας είναι αξιόλογα, ένα χορευτικό πολύ δυνατό. Τα καμαρώνουμε και θα έχει μια βραδιά μέχρι το πρωί σήμερα. Ο πρόεδρος του συλλόγου ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την τιμή που τους έκανε να δώσει το παρόν στην εκδήλωσή τους και να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους. Ένα σύλλογο στην πόλη υπάρχει Σαρακατσανέων και σε όλους τους νομούς. Ο σύλλογος συμμετέχει σε πολλές δράσεις ανά την Ελλάδα. Όπου χρειάζεται και καλείται και στο τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό είναι απανταχού παρόν. Θέλω να μου πείτε και ευχές για τα μέλη σας, για όλο τον κόσμο. Εγώ να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Σαρακατσάνους και τους φίλους των Σαρακατσάνων, να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία και ευημερία στα σπίτια όλων. Φαντάζομαι ότι εσείς το περιμένατε αυτό το σημερινό με τόσο κόσμο και τέτοιο γλέντι μέχρι το... Εμείς το περιμέναμε, αλλά μετά καραντίνα εποχή να ξέρετε ότι δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Ευτυχώς όμως, όπως είδατε και εσείς, υπάρχει πάρα πολύ συμμετοχή και αυτό είναι το ευχάριστο. Θέρμα ευχαριστώ ο κύριος Γατσέλος, το κράτησε για τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου που απαρτίζονται από μικρούς και μεγάλους χορευτές, ενώ ευχαρίστησε τους γονείς των μικρών χορευτών, τα μέλη του συλλόγου και κυρίως τον χοροδιδάσκαλο που ήταν υπεύθυνος για την όμορφη παρουσία των χορευτικών τμήματων, τα οποία έκλεψαν τις εντυπώσεις και ξεσήκωσαν τον κόσμο. Είναι η δουλειά του δασκάλου που υπάρχει στο σύλλογο. Τα παιδιά είναι χρόνια στο σύλλογο. Πριν χορέψαν και το μικρό χορευτικό που ξεκίνησε φέτος. Όλα θα πάνε καλά. Θα γίνει ένα γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τον ετήσιο χορό τους διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Πνεύματος, ο Ορειβατικός Σύλλογος της περιοχής και η Αθλητική Ομάδα του χωριού σε γνωστό κέντρο της περιοχής το βράδυ του Σαββάτου. Ο χορός τέθηκε από απόλυτη επιτυχία, ενώ το γλέντι με πολύ χορό, ποτό και καλό φαγητό κράτησε μέχρι το πρωί. Η σύμπραξη δυνάμεων φέρνει και τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα. Αυτό σκέφτηκαν οι σύλλογοι του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι ενώθηκαν για να κάνουν τον πρωτοχρονιάτικο χορό τους, καθώς σε αυτόν θα συμμετείχε όλο το χωριό. Για το καλό της νέας χρονιάς, έκοψα παράλληλα και την καθιερωμένη ετήσια βασιλόπιτά τους, ευχόμενη χρόνια πολλά και καλά. Ο Πολιτιστικός, ο Ποδοσφαιρικός και ο Ορειβατικός Σύλλογος ένωσαν τις δυνάμεις τους και κάλεσαν όλο τον κόσμο να περάσει ένα υπέροχο Σάββατο βράδυ γεμάτο γλέντι, χορό και τραγούδι. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, ένα ευτυχισμένο 2023 για όλο τον κόσμο, να έχει υγεία,
να παραμένει ασφαλής, γιατί το πρόβλημα με τον κορονοϊό και με όλα αυτά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αλλά εύχομαι να έχει υγεία, εύχομαι όλοι οι στόχοι που έχει βάλει ο καθένας να εκπληρωθούν και το 2023 να είναι μια χρονιά που να είναι η αρχή μιας καινούργιας ζωής από εδώ και πέρα για όλους. Πάντως βλέπω σε αυτό το χορό σύμπραξη δυνάμεων, πολιτιστικός, ορειβατικός, ναι, ομάδα. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε προ-κορονοϊού. Ήταν μια κοινή προσπάθεια για όλους τους με όλους τους συλλόγους για να γίνει μια γιορτή για το χωριό. Για να μπορούν όλοι οι χωριανοί να συμμετέχουν, ναι, ναι, για να μην σπάν κατά συλλόγους ή για να μην επιλέγουν. Ήταν μια κοινή προσπάθεια, περπάτησε και βλέπω θα περπατάει και θα συνεχίσει για καιρό. Ελπίζω για πάντα. Δείχνει ότι και μου ομονοείται όλοι δηλαδή για το καλό του χωριού. Ναι, μα κοινό στόχο όλων των συλλόγων είναι η προβολή του χωριού και το καλό του χωριού. Αυτό. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, δημιουργική, με υγεία, ευτυχία, αγάπη. Αισθάνομαι πολύ καλά σήμερα γιατί βλέπω ότι το μαγαζί γέμισε, ο κόσμος μας αγαπάει, μας εκτιμάει, μας στήριξε. Είναι από τις λίγες φορές που γίνεται προσπάθεια από τρεις συλλόγους μαζί να ενωθούν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω είναι ότι αυτό που κερδίζω εγώ σαν άνθρωπος στα 25 μου χρόνια που είμαι στο χωριό, ότι είναι από τις λίγες φορές που μας βλέπω μαζί και ενωμένους προς το καλό του χωριού, ώστε να πάμε όλοι μαζί καλύτερα, να φέρουμε κόσμο στο χωριό, να εκτιμήσει το έργο μας, αυτό που κάνουν την προσπάθεια όλα τα παιδιά, ο κάθε άνθρωπος. Αυτά, μακάρι. Ο Ρουβατικός έχει πολλά μέλη, είστε δηλαδή ενεργό σύλλογο. Ο Ρουβατικός είναι το καλό ότι είναι ενεργό σύλλογο. Είμαστε μια μεγάλη παρέα που ασχολούμαστε με αυτό, γύρω στα 10 άτομα. Πέρυσι καταφέραμε να σπάσουμε ένα ρεκόρ να γράψουμε 104 μέλη. Κάτι που έγινε πρώτη φορά για τον Ρουβατικό Σύλλογο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν πολύ ενεργοί, να μην λέμε ψέματα τα τελευταία 2 χρόνια λόγω του κοροναϊού και όλα αυτά που ακολούθησαν. Αλλά από εδώ και πέρα έχουμε κάνει τις προσπάθειές μας, έχουμε βάλει τις βάσεις μας και πάμε δυνατά για κάτι καλύτερο το φετινό καλοκαίρι. Να στο πούμε τρία, ας το πούμε τρία, τρία ηλιά για τρία θα, δύο περδίκες γραμμένες, ένα είναι τα ηγόνι, τα ηγόνι, τα αυτό που πάει λαλή, έρχεται καλά λαλή. Οι τρεις σύλλογοι είναι ενωμένοι, σαν να είναι ένας σύλλογος και όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο το χωριό. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό γιατί σας στηρίζει όλο το χωριό, έτσι. Ναι, αυτό και στις εκδηλώσεις που γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες, από όπως έχετε ήδη πάρει πλάνα πολλές φορές, αλλά και τώρα είναι όλο το χωριό σύσσωμο και στηρίζει και τους τρεις σύλλογους. Η ομάδα πάει καλά φέτος. Η ομάδα είναι μετά μια προσπάθεια των τελευταίων χρόνων, είναι πρώτη. Και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Ναι, γιατί παλιά τουλάχιστον, όπως το θυμάμαι, πρωταγωνιστούσε το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε μάθει να είμαστε συνέχεια πρωταγωνιστές. Να πούμε καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι πλέον η υγεία, μετά από αυτά τα χρόνια που περάσαμε τα δύσκολα. Και μια ευχή να ξαναβρει ο κόσμος την κανονικότητά του. Ο πρώτος αυτός χορός στεύθηκε από απόλυτη επιτυχία, ενώ το γλέντι με πολύ χορό, ποτό και καλό φαγητό κράτησε μέχρι το πρωί. Το πρώτιστο για το Άγιο Πνεύμα είναι το χωριό να τα καταφέρει και να διατηρήσει πολύ ψηλά τον πολιτιστικό του χαρακτήρα, να προάγει τον ταρνάκικο πολιτισμό και φυσικά να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια, καθώς ήδη θεωρείται ένα από τα ομορφότερα χωριά του νομού λόγω του φυσικού του κάλους. Λέμε ότι είμαστε ενωμένοι και ευχόμαστε χρόνια πολλά ευημερία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και το χωριό να πάει μπροστά, αυτό έχουν στόχο εσύ. Δεν το συζητώ, φυσικά. Φυσικά, ας ελπίσουμε ότι η αρχή του 23 θα είναι η αφετηρία μιας προόδου και μιας ευημερίας για τους συλλόγους μας. Όντως οι ίδιοι το προσπαθούν, μαζεύουν τον κόσμο τους, θα κάνουν πολλές δράσεις. Δεν το συζητάω. Έχουμε από τους καλύτερους πολιτιστικούς συλλόγους στο νομό Σερών. Ποδοσφαιρικό σύλλογο πάρα πολύ ωραίο. Ορειβατικό σύλλογο που δεν έχει κανένα χωριό. Και οι Σέρες, μόνο στις Σέρες νομίζω ότι υπάρχει και εμείς έχουμε ορειβατικό σύλλογο. Για την περίπτωση νομίζω ότι θα είναι μια τέλεια βραδιά. Ας ελπίσουμε ότι θα διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να χορέψουμε. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, θερμή υποδοχή επιφύλαξαν φίλαθλοι της ΑΕΚ στην αγαπημένη τους ομάδα που έφτασε σήμερα στις Σέρες. Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί αύριο κόντρα στον Πανσεραϊκό για το κύπελλο Ελλάδος.
Αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ από τις Σέρες και την ευρύτερη περιοχή επεφύλαξαν θερμή υποδοχή γύρω στις 6.30 το απόγευμα κατά την άφιξη της αποστολής σε ξενοδοχείο της πόλης μας, όπου θα καταλύσει εν ώψη του αυριανού αγώνα του Κυπέλου με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό. Ο Ματίας Αλμέιδα και οι παίκτες του έγιναν σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων, οι οποίοι άναψαν και αρκετά καπνογόνα, κάνοντας τη νύχτα μέρα. Αλμέιδα! Όταν οι παίκτες κατέβηκαν από το λεωφορείο της ομάδας, καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. Μάλιστα στο σημείο υπήρχαν και πάρα πολλοί γονείς που έφεραν τα παιδιά τους να δουν από κοντά τους παίκτες της αγαπημένης τους ομάδας, καθώς η ΑΕΚ έχει να εμφανιστεί στις Σέρες και να παίξει σε γήπεδο εδώ και 10 χρόνια. Όπως ήταν φυσικό, οι φίλαθλοι χειροκρότησαν και επεφημούσαν τους αγαπημένους τους παίκτες, προκειμένου να τους ευχηθούν καλή επιτυχία και να τους δώσουν δύναμη για τον αυριανό αγώνα. Πολλοί μπήκανε μέσα στο ξενοδοχείο προκειμένου να λάβουν ένα αυτόγραφο. Όλοι περιμένουν με αγωνία τον αυριανό αγώνα, καθώς εύχονται για το δικέφαλο ετό της καρδιάς τους να έχει μόνο νίκες. Καλά, περιμέναμε 10 χρόνια στις Σέρες. Πιστεύω να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Να ευχαριστηθεί και ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα. Η ΑΕΚ έλειπε πολλά χρόνια από τη Βόρεια Ελλάδα και νομίζω είναι στο κατάλληλο timing. Πρωτάθλημα και κύπελλο. Πάρα πολύ θερμή, θα μπορούσα να είναι ακόμα πιο θερμή. Είναι κάτι που το λατρεύω και το ακολουθώ εδώ και 30 χρόνια. Είναι η ζωή μου όλη. Η ζωή μου. Άρα θέλετε και νίκη αύριο. Εννοείται. Όχι μόνο αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και όλα τα χρόνια. Συνέχεια. Μόνο νίκες, τίποτα άλλο. Μόνο ΑΕΚ. Τους έχουμε ξαναδεί. Ναι. Λίγο καιρό να έρθω να ανέβω στις Σέρες. Δεν πειράζει. Το καλό πράγμα αργεί. Από εδώ και πέρα μόνο νίκες και πρωτάθλημα. 57 χρόνια. Και ήρθατε σήμερα εδώ για την υποδοχή. Βεβαίως. Έχετε ξαναδεί έτσι από κοντά. Πολλές φορές. Μέλη της κυτρινόμαυρης αποστολής πήραν απόψε μια γεύση του τι θα επακολουθήσει στο γήπεδο αύριο, καθώς έτυχαν θερμής υποδοχής μόλις έφτασαν στο ξενοδοχείο εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τα λιοντάρια. Η ΑΕΚ αύριο μέσα στο γήπεδο των κόκκινων αναμένεται να έχει πάνω από 1.500 φιλάθλους στο πλευρό της. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που αυτό το πράγμα που θα βιώσει η ομάδα σήμερα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Έχει χρόνια να έρθει η ΑΕΚ στις Σέρες και θα τις επιφυλάξουμε μια υποδοχή τεράστια, μεγάλη που δεν θα το πιστεύει κανένας. Είναι πάντως πάρα πολλοί κόσμος εδώ, φαντάζομαι το οργανώσατε γρήγορα. Έχουμε πάρα πολύ καλή οργάνωση, όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Θα έρθουν πάρα πολλοί κόσμος και από Αθήνα θα έρθουν και από Δημότυχο, από παντού. Και ειδικά μόνο να φανταστείτε, 1.500 εισιτήρια πήραν μόνο σε ΡΕΗ. Μόνο σε ΡΕΗ. 1.500 μέχρι τώρα. Φίλαθλοι της ΑΕΚ από εδώ από τις Σέρες. Η ΑΕΚ είναι και στη Μακεδονία, όχι μόνο στην Αθήνα. Το γήπεδο αύριο θα πάρει φωτιά, καθώς οι φιλάθλοι θα υποστηρίζουν ο καθένας την δική του ομάδα. Βέβαια, το σημαντικό για όλους τους φιλάθλους είναι να δουν ένα ωραίο αγώνα. Ως ΕΡΕΗ, οι φιλάθλοι της ΑΕΚ έχουν ένα κομμάτι αγάπης και για τον Πανσεραϊκό, γι' αυτό και εύχονται να επιστρέψει στις νίκες και στη Super League, ώστε να βλέπουν και άλλες ομάδες να έρχονται, να φιλοξενούνται στις Σέρες και να μπαίνουν στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Εμείς θέλουμε τον Πανσεραϊκό να ανέβει στην Α Εθνική. Θα χαρούμε πάρα πολύ γιατί είμαστε σε ΡΕΗ, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
τον θέλουμε να είναι στην Άλφα Εθνική, να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ και ο Πανσεραϊκός και να χειροκροτούμε. Και φαντάζομαι ότι έχετε συνεννοηθεί να μην γίνουν επεισόδια. Όχι βέβαια. Δεν το θέλει κανένας αυτό το πράγμα, ούτε ο Πανσεραϊκός ούτε η ΑΕΚ. Είμαστε σερεί, δεν είμαστε ξένοι. Έτσι. Θέλουμε να είναι ένα καλό ματς και να χαρούμε τις ομάδες μας. Και απέναντί σας θα είναι συγγενείς, θα είναι φίλοι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ασθενής βροχόπτωση για το βράδυ προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις Σέρρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς, στην Δράμα από 8 έως 13 βαθμούς, στην Καβάλα από 9 έως 14 βαθμούς, στην Ξάνθη θερμοκρασία από 10 έως 16 βαθμούς, στην Κομοτηνή από 11 έως 16, στην Αλεξανδρούπολη θερμοκρασία από 9 έως 14 βαθμούς και στην Ορεστιάδα από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά, καλό σας βράδυ.